σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Αυγουστίνου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πόλη και τη ενωρία ταύ, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Ιερού Ναού τούτου, και τον επιτελούντο την Αγία Νεορτήν Ταύτη, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν Ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοθύλων, εφηλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλίων, ευμένη και ευδιάρακτον γενέσθε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσον αργήν και νόσον, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Σωσοτηριμών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των θανάσιμων μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενοήμη δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Και λέει μου χαρά και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και σ' όνας των αιώνων. Κρίνη πάση το πνεύμα Δέσποτα και πολύ πολύ άλλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Προδρόμου και Αγιωτού του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφατέρων ημών, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, των Αγίων Σίμων Πατρός, Νικολάου Επισκοπού Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξιο Μεγαλομαρτύρου Γεωργίου Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μεροβλήτου, του Ιερού, του Αγίου Αυγουστίνου, που και τη μνήμη επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάνω των Αγίων Ευρωτοποίης στη δέση ημών, δώρεσε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασε ο λοιμός εν τη σκέπη των πτερήγων σου, από δύο ξεραφείμων πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσε ημών τη ζωή, ελέησον ημάς τον κόνο σου άπαντα και σώσον τους χάσι μόνο σε αγαθό και πάμε προς Θεός. Thank you.
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν δύο ρήμο και εξ αυτών πέντε χιλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεγον και πίτρων ταύτα εν της οικής των προσενεγκόντων εν τη πόλη ταύτη και των κόλους άπαντη. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πίστου του Λούσου Αγίας, ότι σύ ευλογών και γιάνος τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, σύ δόξα να πέμουν το, σύ τον άξο Πατρίκη το Παναγίο και κατώ ζωπιο πνεύμα, την νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Λούσι ευτό και σαν και μήνα σαν, η λέξη τούτες των Κύριων, ούτε λάθος δίσονται παντός αγαθούν. Λούσι ευτό και σαν και μήνα σαν, η λέξη τούτες των Κύριων, ούτε λάθος δίσονται παντός αγαθούσι ετών και εξαν και επίνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ούτε λατωτήσονται παντός Σεβασμιότατε Πάτερ, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, εάν θελήσει κάποιος να ασχοληθεί με το πρόσωπο του Ιερού Αυγουστίνου, την μνήμη του οποίου επιτελούμε σήμερα, συναντά μια δυσκολία. Έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί ο Ιερός Αυγουστίνος δεν είναι μια συνηθισμένη προσωπικότης. Δεν είναι ένας απλός Άγιος της Εκκλησίας μας. Είναι μια πολύ ευρή προσωπικότητα. Μια προσωπικότητα με πολλές πλευρές, με πολλά χαρίσματα, και όταν θελήσει κάποιος να τη δει, δεν ξέρει από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Και τι δεν ήταν? Σοφός, φιλόσοφος, θεολόγος, συγγραφεύς, λογοτέχνης, επίσκοπος, δογματικός θεολόγος, αγωνιστής, εκκλησιαστικό πρόσωπο, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Αναρρύθμιτες οι ιδιότητές του και αναρρύθμιτα τα χαρίσματά του. Αλλά ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε Άγιος έχει κάτι το κεντρικό, έχει κάτι το χαρακτηριστικό, έχει κάτι που μόνο αυτός το έχει σε αυτόν τον βαθμό. Και νομίζω στον Ιερό Αυγουστίνο ένα είναι το σημείο που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και να το δούμε πολύ βαθιά. Ποιο είναι αυτό? Η επιστροφή του Ιερού Αυγουστίνου στον Θεό. Η μετάνοια του Αγίου Αυγουστίνου. Η επιστροφή από την κοσμική σοφία στη Θεία. Η επιστροφή από την έκλητη ζωή στην ενάρετη. Η επιστροφή από την αίρεση στην Ορθοδοξία, στην αλήθεια. Μόνο που πρέπει να πούμε αυτό που παρατήρησε κάποιος βιογράφος του, ότι όταν βλέπει κάποιος την επιστροφή του Ιερού Αυγουστίνου, όταν βλέπει την μετάνοιά του, βλέπει ότι δεν είναι κάτι σταθερό, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι απλώς μια ανωδική πορεία, κουραστική έστω, που συνεχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει στα ύψη της χριστιανοσύνης. Αλλά τι είναι? Ένα σκαμπανέβασμα. Ο Αυγουστίνος μια φορά χτυπάει την πόρτα του Θεού, μια φορά χτυπάει την πόρτα του διαβόλου. Βρίσκεται μέσα σε ένα λαβύρινθο. Δεν ξέρει από πού να πάει. Μια τον τραβούν οι κορυφές, μια βυθίζεται στα έλη. Μια τον οδηγούν τα άστρα, μια τον τραβούν οι δαίμονες κάτω. Γι' αυτό, βλέποντας τη ζωή του Αγίου Αυγουστίνου,
βλέπουμε αυτή την πάλη, αυτόν τον αγώνα, ο οποίος τελειωμό δεν έχει και αγωνιάς. Πού θα καταλήξει αυτός ο άνθρωπος? Και όπως πολύ σωστά υπόθηκε στον Απόστολο Παύλο, που και αυτός ήταν ένας που ήταν πολύ μακριά από την Εκκλησία του Χριστού, έπεσε το φως του Χριστού. Πώς έπεσε? Μαζεμένο. Και τι έγινε? Τον τύφλωσε. Και αμέσως ο Παύλος, μετά από 3 μέρες, ήρθε σε συνέστηση και πίστεψε στο Χριστό. Στον Άγιο Αυγουστίνο τι γίνεται? Μαζεύονται ακτίνες φωτός σιγά 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 σιγά, μέχρι να μαζευτεί μια μεγάλη ποσότητα που θα χρειαστεί να ανάψει η πυρκαγιά της Θείας Χάριτος. Λοιπόν, αυτές τις ακτίνες, αυτές τις διάφορες φωτιστικές δέσμες, θα ήθελα σήμερα να σας τις παραθέσω πολύ απλά και πολύ περιληπτικά, για να δούμε τι συνετέλεσε ώστε μέσα στην καρδιά του Αγίου Αυγουστίνου να ανάψει η Θεία Χάρις. Διαβάζοντας κανείς το βίο του, ιστορικά, από τα μικρά του χρόνια, βλέπει ότι ο πρώτος παράγων, το πρώτο στοιχείο που βοηθεί τον Αυγουστίνο να έρθει κοντά στο Χριστό, είναι κάτι που βοηθάει όλους μας. Τι είναι? Ο πόνος και η θλίψης. Μας λένε οι βιογράφοι του, μικρό παιδί, 6 ετών, δεν άρεζε τα γράμματα. Αυτός ο μεγάλος σοφός, αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος και μεγάλος θεολόγος, στα νιάτα του δεν αγαπούσε τα γράμματα. Οι δασκάλοι του είχαν προβλήματα συνεχώς και φθάναν κατά τα έθιμα της εποχής να τον δέρνουν, να τρώει του κόσμου τις βιτσιές, όπως γράφει το συναξάρι του. Με αποτέλεσμα, ο μικρός Αυγουστίνος, που ένιωθε να σκίζεται η προσωπικότητά του, να αδικείται, άρχιζε να κλαίει, να σπαράζει, και το βράδυ πήγαινε στην εικόνα του Χριστού και έκλαιγε και προσευχόταν και ξημέρωνε στην προσευχή λόγω αυτών των παιδικών βασάνων. Βλέπουμε εδώ στην αρχή της ζωής του μια θρησκευτικότητα πολύ παιδική, πολύ χοντροκόμματη, πολύ χρησιμοθυρική, πολύ εμπορική, αλλά γιατί να κρυβόμαστε? Την έχουμε κι εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι. Πότε πάμε κοντά στο Θεό? Όταν το χρειαζόμαστε. Όταν κάποια αρρώστια, όταν κάποιος θάνατος, κάποιο ατύχημα χτυπά την πόρτα της ζωής μας. Προχωρώντας ο Άγιος Αυγουστίνος και μεγαλώνοντας έφηβος πλέον, τι γίνεται? Κάποια μέρα αρρωσταίνει. Αρρωσταίνει πολύ δυνατά. Το πιάνει πόνος στο στήθος και θέρμη και πέφτει στο κρεβάτι. Φτάνει στα πρόθυρα του θανάτου. Και τότε ο Αυγουστίνος, παρόλη τη ζωή του, αρχίζει να ζητά φλογερά να βαπτιστεί. Αρχίζει φλογερά να επιθυμεί τι? Να πάρει την ιδιότητα του χριστιανού, να ληφθεί με το Άγιο Έλαιο και να μπει μέσα στην Εκκλησία. Τι ωραία που παρουσιάζονται εδώ πέρα η φυσιογνωμία των ανθρώπων, ο χαρακτήρας τους, ότι κοντά στον πόνο, στο θάνατο, όσο και να είμαστε αμαρτωλοί, όσο και να είμαστε άθεοι, πλησιάζουμε κοντά στο Θεό. Είπα, είναι μια θρησκευτικότητα την οποία ο Θεός δεν τη βαθμολογεί με άρεστα, γιατί γίνεται υπό την πίεση του θανάτου και του φόβου της αρρώστιας, αλλά είναι κάποια προσέγγιση προς το Θεό. Προχωράν τα χρόνια και ο Αυγουστίνος κάποτε, όταν έρχεται στην Ταγάστη, στην ιδιαιτέρα του πατρίδα, γνωρίζει έναν φίλο. Συνδέονται πάρα πολύ στενά. Ο ένας ζει για τον άλλον. Ο Αυγουστίνος ήδη μπλέκεται στην αίρεση των Μανιχαίων, μια διαρχική αίρεση, μια αίρεση που πίστευε ότι τον κόσμο τον διοικούν 2 αρχές, του καλού και του κακού, και παρασύρει και τον φίλο του και γίνεται Μανιχαίος. Κάποτε ο φίλος του ασθενεί, πέφτει, χάνει τις αισθήσεις του. Οι γονείς του, πάνω στο χάσιμο των αισθήσεων, τον παίρνουν οι καημένοι και τον βαπτίζουν χωρίς να καταλάβει εκείνος. Ο Αυγουστίνος τα βλέπει και γελά, κοροϊδεύει. Βρε το φουκαρά το φίλο μου τι τον έκαναν. Όταν συνέρχεται, πάει να του μιλήσει και θέλει να σπάσει πλάκα με αυτά που είδε.
όταν εκείνος είχε χαμένες τις αισθήσεις. Και ενώ του μιλούσε, γίνεται ένα περίεργο, ένα από τα μυστήρια που μόνο ο Θεός ξέρει. Ο φίλος του, αγριεμένος, του απαντά: «Άκουσε, αν θες να είμαστε φίλοι, μη μιλάς έτσι για αυτά τα πράγματα». Ο καλό Αυγουστίνος, τι είχε συμβεί? Ο φίλος του που είχε φτάσει στα πρόθυρα του θανάτου, τι εικόνες είδε? Με τι πραγματικότητες ήρθε σε επαφή και έγινε αυτό το μυστηριώδες να αλλάξει και να μην δέχεται τίποτα από τον παλιό του φίλο? Δεν γνωρίζουμε. Πάντως το τραγικό είναι ότι ο φίλος του ξαναρρωσταίνει και μπαίνει μέσα στη γη, πεθαίνει. Ο Αυγουστίνος απαρηγόρητος αναγκάζεται, φεύγει από την πατρίδα του, πηγαίνει στην Καρχιδόνα, από εκεί στη Ρώμη και από εκεί στα Μεδιόλανα, όπου στα Μεδιόλανα συλλαμβάνεται στο δίχτυ του Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνου. Να λοιπόν χαρακτηριστικά από τη ζωή του Αγίου Αυγουστίνου, που τι δείχνουν? Την αξία του πόνου. Προσέξτε αυτό το σημείο. Εμείς οι χριστιανοί, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όλη μας την ορμή την έχουμε πού? Πώς να απολαύσουμε την ειδονή? Και όταν βλέπουμε οδύνη, κάθε προσπάθεια κάνουμε να φύγουμε μακριά. Κι όμως, προσέξτε το αυτό, η οδύνη είναι εκείνη που μας οδηγεί πίσω στο χαμένο παράδεισο. Και όπως λέει ο Χριστός μας το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν το ρώτησαν για τον εγγενετή τυφλό, αυτός λέει, γιατί υποφέρει, αυτός αμάρτησε οι γονείς του? Τι είπε ο Χριστός μας? Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Προσέξτε, προσέξτε θεολογία. Δηλαδή τα βάσανα τι είναι? Οδός θεογνωσίας. Γνωρίζουμε το Θεό, γνωρίζουμε την Αγία Τριάδα, γνωρίζουμε το Χριστό. Γιατί λοιπόν να τα αποκρούμε τόσο από τη ζωή μας? Βέβαια είμαστε άνθρωποι αδύνατοι και θα προσευχηθούμε και θα πούμε μη συνέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά αν ο Θεός δεν τα παίρνει από τη ζωή μας, οτιδήποτε είναι και αυτό, έχουμε βαρεθεί εμείς οι ιερείς να έρχονται οι γυναίκες, να έρχονται οι γονείς, γιατί ο Θεός δεν κάνει καλά το παιδί μου, γιατί δεν περπατάει, γιατί δεν μιλάει, γιατί δεν γίνεται καλά? Μα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και αφού είναι στο σχέδιο του Θεού και μέσα από αυτό το σχέδιο θα γνωρίσει το Θεό και θα γίνει Άγιος και θα πει στον παράδεισο, γιατί χτυπιόμαστε? Ένα μικρό παράδειγμα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και το έχουν μεγάλο βάσανο. Γιατί το παιδί μου δεν παντρεύεται? Και τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί, πάνε σε μάγους, πάνε σε μάγισσες. Δεν παντρεύτηκε, τι να γίνει, χαθήκαμε? Να, ο πρώτος παράγων στη ζωή του Αγίου Αυγουστίνου, τα βάσανα και οι θλίψεις, ένας παράγων που όλους μας μας ωφελεί και σε όλους μας επιδρά. Ένας δεύτερος παράγων, ίσως δεν θα περιμένατε να τον ακούσετε, ίσως σας φανεί περίεργος. Ο ιερός Αυγουστίνος, μετά τον πόνο και τις θλίψεις, την πρώτη επαφή του με τον Χριστό και την Εκκλησία την είχε διαβάζοντας φιλοσοφικά έργα. Υπάρχουν δύο συγγραφείς που επέδρασαν πολύ στο ψυχικό του είναι. Ο ένας είναι ο Λούκιος Απουλίος, Αφρικανός φιλόσοφος και συγγραφεύς, και ο άλλος είναι ο Κικέρον, ο οποίος έγραψε ένα χαμένο πλέον έργο, τον με διαφέρει τον Ορτένσιο, ναι, τον Ορτένσιο. Λοιπόν, μέσα από αυτά τα έργα και μέσα από αυτούς τους συγγραφείς, τι βλέπουμε? Περίεργα πράγματα. Ο Λούκιος Απουλίος, ένας συγγραφέας μυστικοπαθής, ένας συγγραφέας που αν το δούμε ίσως εμείς οι σημερινοί θα πούμε ότι ασχολείται με ανοησίες. Έχει γράψει και βιβλίο «Απολογία για τη μαγεία». Κι όμως μέσα σε αυτά τα γραπτά του και μέσα σε αυτά τα βιβλία του κατορθώνει ο Λούκιος Απουλίος τι? Να γκρεμίσει μέσα στον Αυγουστίνο την πίστη του ότι το παν στη ζωή είναι το λογικό του ανθρώπου. Το παν στη ζωή είναι η λογική, το μυαλό, και δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο ό,τι σκέφτομαι και ό,τι μπορώ να συλλάβω με το μυαλό μου. Πηγαίνοντας να υπερασπίσει την μαγεία και όλα αυτά τις απόκριφες επιστήμες οι οποίες φάνταζαν τον καιρό εκείνο και φαντάζουν και στις μέρες μας, ο Αυγουστίνος αρχίζει να διαισθάνεται ότι υπάρχει κάποιος άλλος κόσμος, κάποια άλλη πραγματικότητα που δεν εμπίπτει στο νοητικό μας
είναι στις νοητικές μας ικανότητες. Και μετά από αυτό, το πρώτο σπρώξιμο διαβάζει τον Κικέρονα, διαβάζει τα συγγράμματά του και εκεί πέρα τι βλέπει, ότι και ο Κικέρον γι' αυτό μιλάει και αυτό διατυπώνει. Τι, ότι το παν δεν είναι η ρητορική που σπούδαζε ο Αυγουστίνος. Το παν δεν είναι να κάνουμε ωραίους συλλογισμούς με λογικά έτσι συμπεράσματα, με λογική δομή, με ωραίες λέξεις τοποθετημένες, αλλά το παν είναι η θεϊκή σοφία. Είναι η σοφία η οποία μας μιλάει για πραγματικότητες που, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να τις συλλάβουμε με το μυαλό μας. Τι βλέπουμε εδώ, προσέξτε το, ότι ο Θεός κρύβεται πολλές φορές, βάζει τις παγίδες του, βάζει τα δόκανά του σε πράγματα που πολλές φορές είναι και εκτός εκκλησίας. Σας θυμίζω την περίπτωση των μάγων που ήρθαν κοντά στο Χριστό ακολουθώντας τι, ένα αστέρι. Ένα αστέρι περίεργο. Ένα αστέρι που δεν ήταν σαν τα άλλα τα αστέρια. Έλαμπε και την ημέρα, πιο δυνατά από τον ήλιο, για να μπορούν να το βλέπουν οι μάγοι και να τα ακολουθούν. Στεκόταν οι μάγοι να ξεκουραστούν, στεκόταν και τα αστέρια. Πετούσε πολύ χαμηλά για να τους δείχνει το δρόμο. Και στο τέλος πήγε και στάθηκε πάνω στο σπίτι που γεννήθηκε ο Χριστός μας. Τι είναι αυτό? Τα ακούμε κάθε φορά τα Χριστούγεννα, αλλά δεν ξέρω αν εισδύουμε μέσα. Δηλαδή ο Χριστός μέσα από τα αστέρια, μέσα από την αστρολογία, στείνει παγίδα στους μάγους και τους φέρνει πού? Στο Χριστό. Λέει ένας αρνητής του χριστιανισμού, ένας άθεος, ο Νίτσε, γνωστός είναι σε όλους μας, σε ένα ποίημα του, το Ζαρατούστρα, μιλάει για το Θεό και λέει εκεί κάτι λόγια. Ο άγνωστε Θεέ, δυνατέ, τρομερέ, ελοχεύεις, παραμονεύεις πίσω από τα σύννεφα και βλέπεις τους ανθρώπους και τεινάζεις το βλέμμα σου σαν αστραπή. Και τι κάνεις? Τους λυγίζεις, τους σμπαραλιάζεις, τους κάνεις να γονατίσουν, να υποκύψουν και να παραδοθούν σε σένα. Ο Πετρόκαρδε κυνηγέ, γιατί δεν μας αφήνεις, γιατί κυνηγάς τον άνθρωπο μέχρι να γίνει δικό σου, μέχρι να το συλλάβεις, χωρίς βέβαια να τον υποδουλώνεις τη θέλησή του. Πολύ βασικό, προσέξτε το, λέει σύγχρονος κληρικός. Μας πολιορκεί ο σατανάς, μας πολιορκεί και η χάρις του Θεού. Μας στείνει ο σατανάς παγίδες συνεχώς και παντού. Μας στείνει και ο Θεός παγίδες. Και πού τις στείνει πολλές φορές? Και στο καφενείο, και στο πορνείο, και στο σκυλάδικο, και στο καμπαρέ. Όχι ότι πρέπει να πάμε εκεί για να τις δούμε, αλλά ποτέ να μην μας πιάνει μια απόγνωση, ποτέ να μας πιάνει μια λύπη, μια ιτοφοβία έτσι. Τι θα γίνουμε? Παντού πειρασμοί, παντού ο διάβολος, παντού ο διάβολος, παντού ο Θεός. Και στα πιο απίθανα μέρη και μέσα από τις πιο απίθανες συγγραφές και μέσα από τα πιο απίθανα μυαλά, εάν βρεθεί άνθρωπος σωστός, θα το συλλάβει η χάρη του Θεού και θα το φέρει κοντά του. Τρίτος παράγων, γνωστός, πρέπει να τον έχετε ακούσει πολλές φορές, τα δάκρυα της μητέρας του. Είναι γνωστό το περιστατικό εκείνο που πήγε η Αγία Μόνικα σε έναν επίσκοπο και του είπε: «Σε παρακαλώ, έλα να μιλήσεις με το παιδί μου. Είναι μανιχαίος, είναι ακόλαστος, τον έχω χάσει εντελώς. Τι θα γίνει?» Και ο επίσκοπος δεν ήθελε. Δεν ξέρουμε, είχε ασχολίες, ήταν αδιάφορος, ήταν τεμπέλης, δεν ξέρουμε γιατί. Δεν πήγαινε να εκπληρώσει την επιθυμία της Μόνικας. Οπότε μια μέρα αυτή πήγαινε συνέχεια και τον ενοχλούσε. Γυρνάει και τη λέει: «Άσε με ήσυχο, δεν μπορεί ένα παιδί τόσων δακρύων να χαθεί. Ο Θεός κάποια μέρα θα το επιστρέψει». Και πράγματι έγινε αυτό. Και όλοι οι βιογράφοι το τονίζουν, ότι αν έχουμε σήμερα Άγιο Αυγουστίνο, είναι η προσπάθεια της Αγίας Μόνικας. Προσέξτε όμως να πω κάτι άλλο. Ας δούμε το πράγμα γενικότερα. Φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στην Αγία Γραφή ότι ένας μεγάλος παράγων για να μετανοήσουν οι άνθρωποι, για να επιστρέψουν στο Θεό, ποιος είναι? Η αγάπη, το ενδιαφέρον των μελών της Εκκλησίας το ένα για τον άλλο. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Βλέπουμε στο Ευαγγέλιο
να μεταφέρουν ένα παραλυτικό 4 άνθρωποι, να μην μπορούν να προσεγγίσουν το σπίτι και να τον παίρνουν να τον ανεβάζουν στα κεραμίδια, να βγάζουν τις πλάκες και να τον κατεβάζουν από εκεί για να έρθει κοντά στο Χριστό. Και τι λέει το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο? Ειδών την πίστην αυτόν ο Χριστός, τι είπε? Θεέ και Κύριε, αφέονται εσύ αμαρτίες σου, και άρω τον κράβατό σου και περιπάτη. Προσέξτε, είναι φοβερά χωρία που δεν τα δώσαμε σημασία. Βέβαια, λένε οι θεολόγοι ότι και ο παραλυτικός είχε πίστη, και αν δεν είχε, δεν θα δεχόταν να τον ανεβάσουν πάνω στη σκεπή, και οπωσδήποτε και αυτός ίσως τους παρακάλεσε και υπήρχε και προσωπική συνεργασία, και δεν τα αρνούμε κι εγώ αυτό. Άλλωστε το λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ιερεμία και στον Ιζεκίλ, το λέει ξεκάθαρα. Πρόσεξε, λέει, εάν έρθει και προσευχηθεί για τους Ισραηλίτες, ποιος? Όχι ένας τυχαίος Ιουδαίος. Ο Σαμουήλ, ο Σαμψών, ο Νόε, ο Δανιήλ, όλοι αυτοί οι μεγάλοι άνδρες, ο Ιώβ. Δεν θα τους ακούσω. Γιατί? Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε. Και γιατί η αμαρτία σας ξεπέρασε κάθε όριο. Βεβαίως, μέσα στη θεολογία μας είναι πασίγνωστο ότι πρέπει να συνεργήσει και η προσωπική θέληση του καθενός μας. Αλλά μην ξεχνάμε αυτά τα χωρία του Ευαγγελίου. Ειδών την πίστην αυτών, λέει ο Χριστός, αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου. Είναι κάτι φοβερό. Και διέστε το άλλο το όμορφο κομμάτι, εκεί τη Χαναναία που γυρνάει και φωνάζει για την κόρη της στο Χριστό. Ελέησόν με, λέει. Δεν λέει ελέησόν το παιδί μου. Δεν λέει ελέησόν την κόρη μου. Είναι δαιμονισμένη. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να προσευχηθεί. Δεν μπορεί να πει Κύριε ελέησόν. Τι λέει? Ελέησόν με. Γιατί? Βέβαια θα πει κάποιος, γιατί είναι κόρη της, είναι σάρκα της, είναι η προέκταση του εαυτού της, είναι το είναι της. Βεβαίως, όλα αυτά. Αλλά και γιατί όλοι ανήκουμε στο εκκλησιαστικό σώμα. Όλοι ανήκουμε στο σώμα της Εκκλησίας, μην το ξεχνούμε. Και δεν σωζόμαστε σαν αυθύπαρκτες οντότητες. Δεν σωζόμαστε σαν ξεχωριστά άτομα, αλλά σωζόμαστε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας με την αγάπη και το ενδιαφέρον που πρέπει να επιδεικνύει το ένα μέλος για το άλλο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ότι την εποχή του Αντιχρίστου τι θα γίνει? Δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυγίζεται η αγάπη, και θα σκανδαλιστούν οι πολλοί, και θα μισήσει ο ένας τον άλλον, και θα παραδώσει ο ένας τον άλλον. Τότε θα έρθει ο Αντίχριστος, όταν η αγάπη από τα μέλη της Εκκλησίας θα φύγει. Και να πω και κάτι άλλο πικρό. Πολλές φορές πετυχαίνω με μεγάλα πράγματα στις νηστείες, στις προσευχές, στις αγαθοργίες, στις ελεημοσύνες, στα κηρύγματα, στα κατηχητικά. Αλλά υπάρχει μέσα στην Εκκλησία φατριαστικό πνεύμα. Υπάρχουν έρεδες, υπάρχουν φατρίες, υπάρχουν ζήλιες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, Κορίνθιοι, κοκορεύεστε και καμαρώνεστε ότι είστε πνευματικοί άνθρωποι. Δεν είστε πνευματικοί άνθρωποι, είστε σαρκικοί, διότι όπου έρης και ζήλος και διχοστασία κατά άνθρωπον περιπατείτε και δεν πορεύεστε σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα. Ας προσέξουμε αυτές τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ας προσέξουμε αυτά τα υπέροχα χωρία τα οποία μας τα υπενθυμίζει και το παράδειγμα της Αγίας Μόνικας, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα το αν δεν υπάρχει μεγάλη μετάνοια σήμερα, είναι και γιατί δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ των μελών της Εκκλησίας. Και ένα τελευταίο παράγον θα θίξω. Σας κούρασα. Ένας βασικός παράγον για τη μετάνοια και την επιστροφή των ανθρώπων, ποιος είναι βασικός και τελευταίος? Το έργο της Εκκλησίας, το οποίο μας, προσέξτε, έχει δύο φάσεις, δύο πλευρές. Ο Χριστός μας έχει δύο φύσεις, μία ουσία. Είναι Θεός και άνθρωπος. Είναι θεάνθρωπος. Έτσι, προσέξτε, και το έργο της Εκκλησίας έχει αυτές τις δύο πλευρές. Μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο Ευαγγέλιο, στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, τι μας λέει? Ότι είδε σε όραμα εκεί στην Πάτμο το Χριστό να είναι μέσα στις 7 λιχνίες που συμβολίζουν τις εκκλησίες της περιοχής, να βαδίζει ανάμεσα στις λιχνίες και να κρατάει στο χέρι του τα 7 αστέρια που συμβολίζουν τους επισκόπους της εκκλησίας. Τι δείχνει αυτό? Προσέξτε το,
ότι ο Χριστός, αυτό που είπε στο τέλος του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, «Ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα σημέρας, έως της συντελείας του αιώνος», και αυτό που είπε, «Εμπεριπατήσω και ενικήσω, θα έρθω και θα περπατήσω μαζί σας και θα κατοικήσω και θα γίνετε ναός Θεού και θα γίνετε λαός μου». Αυτά προσέξτε, δεν είναι αφηρημένες πραγματικότητες. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος μένει στην εκκλησία του και εποπτεύει, κάνει κουμάντο. Ο ίδιος έχει τα ηνία. Και προσέξτε, τα αστέρια τα κρατάει στο χέρι του. Οι επίσκοποι πρέπει να είναι του χεριού του και αλίμονο αν δεν είναι του χεριού του. Λένε πολλές φορές, αποφασίζει η Ιερά Σύνοδος, αποφασίζει το Πατριαρχείο, αποφασίζει, ξέρω εγώ, ο Θεός αποφασίζει, ο Χριστός αποφασίζει, ο οποίος εμπνέει στους επισκόπους του τι πρέπει να λαλήσουν. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε τον ίδιο το Θεό, τον ίδιο το Χριστό μέσα στην ιστορία να επεμβαίνει ο ίδιος προσωπικά. Δεν μου λέτε τι είναι η κλίση του Αποστόλου Παύλου που κατέβηκε το άκτιστο φως και τον τύφλωσε? Τι είναι το όραμα που είδε ο Μέγας Κωνσταντίνος και πίστεψε και έγινε χριστιανός? Τι είναι αυτό που είδε ο Άγιος Αυγουστίνος, ένα σούροπο του Ιουλίου το 386, που εκεί που ήταν αναστατωμένος και εκεί που πάλευε μέσα σε τόσες έγνοιες, ακούει μια φωνή, πάρε και διάβασε, πάρε και διάβασε, και πηγαίνει, ανοίγει τους πάπυρους με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και τι βλέπει? Πέφτει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Τι, να λέει, η νύξ προέκοψεν, η ημέρα ίγγικεν, αποδόμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός. Και από εκεί και πέρα, οριστικά πλέον, ο Άγιος Αυγουστίνος πίστευσε. Να λοιπόν η μια πλευρά της Εκκλησίας την χειρίζεται ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος κινείται και δρά δυναμικά μέσα στην Εκκλησία. Η άλλη ποια είναι? Μας τη δίνει ένα όραμα του προφήτου Ισαΐα, στο 6ο κεφάλαιο. Βλέπει ο Ισαΐας τον Θεό μέσα στο ναό, τα σεραφείμ να τον περιτριγυρίζουν, γεμάτος ο ναός από τη Θεία Δόξα, κάθεται στο θρόνο του και τι γίνεται? Εκφράζει ένα παράπονο. Λέει, τι να αποστείλω και τι σπορεύσετε προς τον λαόν τούτον? Ο Θεός, ο Χριστός, ο οποίος ενεργεί δυναμικά, ο οποίος είναι παρόν και κάνει κουμάντο στην Εκκλησία του, ο ίδιος ο Χριστός έρχεται τώρα και ζητά τη συνεργασία του ανθρώπου και λέει, ποιον αποστείλω? Όχι άγγελο, όχι πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, θέλω άνθρωπο. Και βρίσκονται διάφοροι, πρώτα πρώτα οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μετέπειτα κληρικοί και λένε, ιδού εγώ ημίν, αποστειλών με. Αυτό είπε και ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων. Και μέσα στο κήρυγμά του, μέσα στην εργασία του, μέσα σε όλα αυτά, συνέλαβε τον Άγιο Αυγουστίνο και τον έκανε μαθητή του Χριστού. Τι να πω άλλο, αδελφοί μου, τελείωσα το λόγο μου. Πρέπει να πω όμως ότι όπως τόσοι προφήτες και Απόστολοι και διδάσκαλοι και κήρυκες είπαν «Ιδού εγώ ημί αποστειλών με», αυτή την απάντηση την έχει πει και ο επίσκοπός μας, ο Γέροντας Αυγουστίνος, ο οποίος εργάζεται στην Εκκλησία πάνω από μισό αιώνα. Κηρύττει τη μετάνοια παντού και πάντοτε, με έργα, με βιβλία, με συγγραφές, με λόγια, με διδασκαλίες, με κάθε μέσο. Αλλά εκείνο που είναι συγκλονιστικό και εκείνο που θα μας ραγίσει την καρδιά είναι μια λεπτομέρεια που αποκάλυψε κάποτε ο προσωπικός ιατρός του, ο κύριος Τσαδίλας, όταν πριν από λίγα χρόνια είχε κάνει κάποια εγχείρηση και βρισκόμενος υπό την επίρρεια του ναρκωτικού, μια κατάσταση που ξέρουν οι γιατροί, οι ασθενείς χάνουν τον έλεγχο του υποσυνειδήτως τους και αφήνει να ξεχυθεί ο εσωτερικός τους κόσμος. Αφήνει να ξεχυθεί το πιστεύω τους που πολλές φορές δεν φαίνεται στην επίσημη ζωή. Γιατί το πραγματικό πρόσωπό μας το καλύπτουμε με προσωπία. Και τι είπε ο κύριος Τσαδίλας? Την ώρα που ο πατήρ Αυγουστίνος ήταν αρκωμένος και είχε χάσει την επικοινωνία με τον έξω κόσμο, «Κήρυτε, Κήρυτε». Δεν έλεγε πώς θα γίνει αρχιεπίσκοπος, δεν έλεγε πώς θα μαζέψει χρήματα, δεν έλεγε πώς θα απολαύσει οι δονές τις οποίες στερούνται οι άγαμοι κληρικοί, δεν έλεγε όλα αυτά τα πράγματα που λένε άλλοι και γράφουν βιβλία για τα μαύρα μάτια μιας τσιγάνας και για το χεράκι κάποιας δεσποινίδος η οποία κρατάει το λουρί σε κάποιο λεωφορείο των Αθηνών και την βλέπει θεολόγος εκ των δοκούντων στήλων είναι στην Εκκλησία της Ελλάδος, θεολόγος που εμφανίζεται συχνά στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα
και μιλάει με κύρος 100 καρδιναλιών επί παντός θέματος και λέει να ο παράδεισος, να η ουράνιος βασιλεία, να αυτή είναι η ευτυχία. Τέτοια πράγματα δεν είδε ο πάτερ Αυγουστίνος, αλλά μέσα στον πόνο του, μέσα στην αρρώστια του κήρυτε. Γιατί κήρυτε? Για το μεγάλο αμάρτημα της φυλής μας, για τις αμβλώσεις, για τις εκτρώσεις που κάθε χρόνο χάνονται 500.000 μωρά και πνίγεται μέσα στο αίμα η πατρίδα μας. Γιατί θέλουμε την καλοπέραση, γιατί θέλουμε τον ευδαιμονισμό, γιατί δεν καταλάβαμε τη μαρτυρική διάσταση του γάμου. Ότι ο γάμος γίνεται για να γίνουμε μάρτυρες, για να γίνουμε άγιοι, όχι απλώς για να περάσουμε καλά, όχι για να ικανοποιήσουμε τα ένστικτα, όχι απλώς για να αφήσουμε διαιώνιση του είδους και του ονόματός μας. Να ποιος υπήρξε ο πατήρ Αυγουστίνος και να πως εργάστηκε μιμητής και θαυμαστής των πατέρων της Εκκλησίας και μάλιστα του Αγίου Αυγουστίνου. Προσωπικά έχω παρακολουθήσει τη ζωή του με όλες τις λεπτομέρειες, έχω διαβάσει όλα τα βιβλία του, αλλά αυτό το γεγονός που κάποτε αποκάλυψε σε προσωπική συζήτηση ο κύριος Τσαδίλας με έχει εκπλήξει, γιατί δείχνει ποιο είναι το εσωτερικό του, όλη η πόθη του, τα όνειρά του, οι επιθυμίες, τα ιδανικά του, τα πάντα, τα πάντα. Η μετάνοια, η επιστροφή του λαού και μάλιστα του ελληνικού λαού, τον οποίον διακονεί επιτυχώς τόσα χρόνια. Σεβασμιότατε, τελείωσα. Ίσως έκανα κατάχρηση του χώρου και του χρόνου. Μίλησα πολύ. Συγχωρέστε με, σαν νέος κληρικός, ίσως δεν μπορώ να τιθασεύσω πάντοτε τα αισθήματά μου. Εκείνο που έχω να ευχηθώ εκ μέρους όλου του Εκκλησιάσματος, ο Θεός να σας δίνει χρόνια αιώνια, χρόνια πολλά, χρόνια ευτυχισμένα, χρόνια ένδοξα, να είστε μαζί μας όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο και όποτε θελήσει να σας πάρει από κοντά μας, μη μας ξεχνάτε στις προσευχές σας, μη μας ξεχνάτε εκεί που θα είστε μαζί με τους άλλους Αγίους, μαζί με τον Άγιο Αυγουστίνο, να προσεύχεστε για μας και να μας στέλνετε την ευλογία σας. Σεβασμιότατε, να χαίρεστε τη βασιλεία σας. Εισπολάει τη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰκ εις αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησε τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίες τις ασθενείες ημών. Ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰκ εις αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυγουστίνων των μεγάλων αρεθυμίσων εν των ιεράρχην των θείων της Εκκλησίας Χριστού και σώπων η φυγητήν της πολιτείας του Θεού, των Θεών λόγων των κλινών, προσευχής των ελαστήν και στήριν της μετανοίας, πρεσβεύει το Κυρίο, ελεήθηνε τα ζυγόσιμο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρε φίλοι Κυρίου, η αδειόδευτος,
λόγος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι. Χαίρε αρχή μας τελήνη και αφιρώγαμε. Ήρθε κούσα εν σαρκή τον ποιητή σου και Θεόν. Πρεσβεύουσα μη ελείπεις υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των τόκων σου. Επιμόνης του ουρανούς και δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράων και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωβίου Σταυρού στασίες των Τιμίων Εκουρανίων δύον δυνάμενων σωμάτων οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Ιωματικού Παντελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θαοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός Μοναχουστίνου Επισκόπου Υπόμος, που τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσθε και σώσε ημάς. Χριστέ. Έχω τώρα 27 χρόνια επίσκοπος της ακριτικής αυτής περιφερίας με τα, με τα μεγάλα της προβλήματα. Κατέτος την εορτή αυτήν του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος έχω συνήθεια να κάνουμε μέγαν εσπερινών μεταρτοκλασίας και να ορίζομαι ένα ομιλητή. Δόξε το Θεό, στη Μητρόπολη μου όπως βλέπετε υπάρχουν 10 θεολόγοι κηρυκοί οι οποίοι σπούδασαν θεολογία και έμαθαν να κηρύττουν το λόγο του Θεού και υπηρετούμε τα αυταπανήσεως εις όλη την επαρχία, την εκκριτική μας περιφέρεια συμπεριλαμβανομένη της μεγάλης επαρχίας της Πτολεμαΐδος. Σήμερα ο αγαπητός Μελέτιος ομίλησε ευστόχος και καταληπτός εδώ στο κρατήριο περί του μεγάλου του το Ανδρός που όσο και να είπαμε δεν φτάνουν να εξημίσουν των μεγάλων αυτών διδάσκαλων της Εκκλησίας. Ένα λόγο θα θυμηθώ από τον Άγιο Αυγουστίνο, ότι είχε πολλά τα προβλήματα να λύσει στην επαρχία του, η οποία κάποτε το μία ένδοξος επαρχία Ιππόνος, σημειωτέων δε ότι στα πρόθυρα του Ιππόνος εδώ θυμάχει εναντίον του χιτριακού καθεστώτος, ενδραγάθησε δε η ταξία του Ρήμινη εναντίον των βαρβάρων εκείνων της Δύσεως. Αλλά σήμερα πλέον είναι ρήπιον η Ιππόν. Λοιπόν, εκεί έφτασε 30 χρόνια ήταν επίσκοπος και πλέον και ήρθε η ώρα κατά την οποία είπε «Μου έρχεται, λέει, μου έρχεται να πρατηθώ, να αφήσω να πρατηθώ». Αλλά μια φωνή δεν με αφήνει να πρατηθώ, διότι η φωνή λέγει, μου λέγει «Είναι το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο δεν με αφήνει να πρατηθώ». Αυτό παραπερίπου δύναμη να είπα και εγώ. Γύρασα πλέον, εκάμφθη, 60 χρόνια υπηρετώ, 20 πόλεις έχω διέρθει κηρύττων το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ιδιαίτερα δεν με συγκινεί ότι μέσα στον ναό υπάρχουν ακροατές, οι οποίοι πλέον είναι γέροντες από την Αθήνα, όπου εκεί ήμουν επί Σπυρίδωνος Βλάχου 16 χρόνια ιεροκήρυκας. Και έπρεπε να μην φύγω από την Αθήνα.
διότι έχει ανάγκη η Αθήνα από ζωηρά κηρύγματα. Αλλά το θέλημα του Θεού έγινε και ήρθαμε εδώ και επισκοπεύομαι 27 ολόκληρα χρόνια και πλησιάζουμε τον 20ο έτος ηλικίας. Και δεν με αφήνει και εμένα το Ευαγγέλιο, διότι όπως είπα και το επαναλαμβάνω και τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι δεν φυλάσσομαι λεκτικός θερμοπύλας, αλλά φυλάσσομαι πραγματικός θερμοπύλας και μαζί με τον λαό τον οποίο κατηχούμε για να φεράσουμε μια μικρά μειότητα η οποία μας ελείπησε κατά σήμερα σε αυτάς, διότι απεδείχθη ότι δεν αγαπούν την προσωπική μας πατρίδα Ελλάδα, να ζητούν να ανήκουν σε άλλα κρατήδια και θεσμούς. Εμείς υπηρετούμε πραγματικός θερμοπύλας και μας απειλούν καθημερινώς από τα Σκόπια ότι το τέλος του Αυγουστίνου εγγίζει. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού εις αιώνας αιώνων. Και σήμερα, όπως ομίλησε ο Μελέτιος Θαυμάσια, θα δημοσιεύσουμε την ομιλία του εις το προεδρικό της Μητροπολιός μας Άλπιξης Ορθοδοξίας. Για μένα, παρακαλώ όσοι με αγαπάτε, εύχεστε στον Θεό να έχω χριστιανάτερη τη ζωή σα, ανώδυνα, ανεπέσχυντα και ειρηνικά και καλή απολογία το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό. Αμήν. Λοιπόν, περάστε τώρα από εδώ. Τι? Όλοι μαζί, μια ψυχή ένας λαός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Διευχών του Αγίου Επισκόπου ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.